Έρχονται με ηλεκτρικό πριόνι. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ από πού το κόβουν. Αυτό το ρολόι, συγκεκριμένο ρολόι, ήταν 2,5 ίντσες. Αναστάτως επικρατεί στο Αστρίτσι, όπου το κακό παράγεινε με την αφαίρεση ρολογιών άρδευσης από αγνώστους, οι οποίοι αφαιρούν το χαλκό με σκοπό το κέρδος. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη ταλαιπωρία στους χωριανούς μου, και όχι μόνο στους χωριανούς μου, αλλά και στους κατοίκους των γύρω περιοχών, όπως είναι απέναντι είναι το Αλάγνι, πιο κάτω οι Μελέσσες, οι Βόνοι. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση. Αυτοί οι οποίοι κλέβουν τα ρολόγια, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι επαγγελματίες, διότι μέχρι τώρα είχαν έναν τρόπο, το ξεβιδώναν και τα παίρναν, τώρα τα κόβουνε. Τα ρολόγια τα έχουν κλέψει από κεντρικά σημεία. Από κεντρικά, δεν είναι απόμερο το σημείο που τα κλέβουν. Δηλαδή, στην ευθεία, όπως μπαίνουμε στο χωριό μέσα, προχθές το βράδυ υπήρχαν τα ρολόγια, το μεσημέρι. Το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί δεν υπήρχαν. Σε κεντρικό σημείο. Και τα πουλάνε για χαλκό. Αυτό είναι τι γίνεται. Το ρολόι στοιχίζει 60-70 ευρώ αγορά και το πουλάνε 10 ευρώ. Αλλά πρέπει αυτό να σταματήσει. Μέσα σε έναν μήνα έχουν αφαιρεθεί 15 ρολόγια άρδευσης με ηλεκτρικό πριόνι. Το αδιέξοδο των αγροτών, οι οποίοι καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για την αγορά ρολογιών άρδευσης, μας περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχάλης Γαρεφαλάκης. Δεν είναι μόνο το Αστρίτσι. Το τονίζω αυτό. Είναι πολλές κοινότητες. Και παιδιά, είναι αμαρτία. Φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος να πάει το πρωί να πάει να ποτίσει τον κήπο του, ξυπνάει 4-5 η ώρα. Και να μην έχει ρολόγια. Να μην έχει ρολόγια. Τώρα με τον οθιά, ξεραίνονται τα προϊόντα. Τώρα τελευταία υπάρχει μία μόδα και κλέβουν τα ρολόγια. Αυτό γίνεται μάλλον για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Διότι ο χαλκός έχει κάποια αξία, οπότε βρίσκουν κάποιοι την εύκολη λύση και κλέβουν τα ρολόγια. Για μας όμως είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Διότι εκτός από το κόστος που είναι αρκετά μεγάλο, είναι και η ταλαιπωρία να ξαναβάζεις το ρολόι, να βρεις λάστιχα πάλι, να τα ξανασυνδέσεις. Οι δράσεις χτυπούν τις νυχτερινές ώρες, ακόμα και σε κεντρικά σημεία του χωριού, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη να υπάρξουν στοχευμένοι έλεγχοι από την αστυνομία, όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να κάνει έλεγχος αυτούς τους κυρίους, ειδικά αυτή την εποχή, γιατί πιστεύω ότι θα βρούνε αυτό το χαλκό των ρολογιών. Είναι συγκεκριμένη, ξέρει η ελληνική αστυνομία. Γιατί και άλλη μια φορά πριν μερικά χρόνια είχαν κλέψει από εδώ, από το Φαράγγι, από τους στήλους της ΔΕΗ κάποιο χαλκό. Τότε ήταν διοικητής στο Αρκαλοχώρι και είχα μια, όπως και τώρα έχουμε συνεργασία με το διοικητή του Αρκαλοχωρίου, ο Στέλιος ο Καρακούδης, και ο οποίος πήγε στο λιμάνι, έπιασε 2-3 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν μέσα ο χαλκός αυτός. Μεγάλη αφάδεια, μεγάλη. Κάτοικοι κάνουν περιπόλειες τις βραδινές ώρες με στόχο την αποτροπή αντίστοιχων περιπτώσεων. Χθες το βράδυ εγώ στον κάμπο μέσα γύρισα μέχρι 3 ώρα. Και εγώ και ο πρόεδρος μαζί και οι συμβούλοι γυρίζαμε να δούμε. Θα τον πιάσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Θα πιαστεί ο κύριος.